Η Ισπανία πρόκειται να καταστεί η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα εισαγάγει μέχρι και 3 ημέρες άδεια εμήν ουρήσεως για τις γυναίκες. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, το νέο μέτρο που θέλει να εφαρμόσει η Ισπανία θα επιτρέπει στις γυναίκες που υποφέρουν από έντονους πόνους περιόδου να λάβουν έως και 3 ημέρες άδεια κάθε μήνα από τον χώρο εργασίας τους. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τι είναι μια επώδυνη περίοδος. Δεν μιλάμε για μια ελαφριά ενόχληση, αλλά για σοβαρά συμπτώματα όπως διάρρεια, έντονη πονοκέφαλη, πυρετός. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ πρωτοποριακή προσπάθεια, η οποία όμως έχει να κάνει και με την πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι απόλυτη αναγκαιότητα, θα έλεγα, η θέσπιση τέτοιων κανονισμών, οι οποίες βοηθούν τις γυναίκες τις μέρες της περίοδου, είτε 2 μέρες είτε 3 μέρες, να είναι δικαιολογημένες να μένουν σπίτι. Μάλιστα, σύμφωνα με την Ισπανική Γυναικολογική και Αιμευτική Εταιρεία, το 1/3 των γυναικών κατά την έμεινο ρήση υποφέρουν από έντονους πόνους. Το θέμα προκάλεσε και μερίδα αντιδράσεων στην Ισπανία. Κάποιοι θεωρούν πως αυτό θα μπορούσε να έχει ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, αποθαρρύνοντας τους εργοδότες να προσλάβουν γυναίκες, ενώ κάποιοι άλλοι κάνουν λόγο για στιγματισμό των γυναικών. Το να μείνει σπίτι και να γυρίζει μετά στη δουλειά της ξεκούρα. Παρά να ταλαιπωρείται στη δουλειά, θεωρώ ότι αυτό το πιο πιθανό είναι να βοηθήσει τη γυναίκα να δουλεύει πιο αποδοτικά τις υπόλοιπες μέρες του μήνα. Άρα θεωρώ το μια πολλά καλή κίνηση και ίσως και εμείς σαν Κύπρος να το προχωρήσουμε. Η Ιαπωνία, η Νότιος Κορέα, η Ινδονησία και η Ζάμπια είναι κάποιες από τις χώρες που παρέχουν άδεια εμήν ουρήσεως.